Πάμε μαζί με τον Άρη να συναντήσουμε τώρα τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί έχουμε νέες δηλώσεις του Ερντογάν. Να δούμε τι ψάχνει ο Τούρκος Πρόεδρος. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συνεχίζει η Ελλάδα να είναι στην επικαιρότητα της Τουρκίας χάρη στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Αυτή η φορά στόχευσε τα οπλικά συστήματα που κατά την άποψή του φτάνουν στην Θράκη και στο Αιγαίο. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι τα όπλα που συσσωρεύει η Ελλάδα στη Δυτική Θράκη και στα νησιά και στέλνουν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά, δεν σας σώζουν, λέει χαρακτηριστικά. Ειρωνικά λέει ότι με αυτά μπορεί να κάνετε μόνο πατινάς. Θέτει θέμα της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, λέγοντας ότι δεν επιτρέπουν οι Έλληνες να γίνεται η χρήση του όρου αυτού, και είπε χαρακτηριστικά ότι στον Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας απευθύνεται και δηλώνοντας να συνέλθουν. Έντονες δηλώσεις. Το μόνο που κρατώ, ναι, έτσι, εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, πριν να πει αυτά είπε ότι με όλη την καρδιά ο ίδιος θέλει ειρήνη και ότι θέλουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με διάλογο. Επειδή χθες εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο από συνομιλία του Τούρκου Προέδρου μετά το Υπουργικό Συμβούλιο και σήμερα το ακούω, αφού βεβαίως έχει πει ότι τα όπλα που στέλνουν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαϊκοί, ναι, δεν είναι αρκετά, δεν σώζουν την Ελλάδα κτλ. Λέει ότι θέλει διάλογο και βάσει του διεθνούς δικαίου. Ας ευχηθούμε ότι... θα πάει στην Πράγα δηλαδή. Σε αυτή τη βάση θα... Δηλαδή, αφού τα είπε όλα αυτά, τα οποία είναι στο όριο της σοβαρότητας, θα πάει στην Πράγα. Αυτό θέλω να μας πει. Και για να πάει στην Πράγα, πρέπει να πει και καμία ένα περάσει. Νομίζω. Άρη, νομίζω συμφωνούμε ακριβώς. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, Μανώλη, συγγνώμη, θα υπάρχει συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Αυτό εννοώ, θα πάει στην Πράγα. Μην παρεξηγηθώ. Μήπως και υπάρξει συνάντηση. Μανώλη, υπάρχει μια πληροφορία τέτοια. Θεωρώ. Μέχρι στιγμής από την τουρκική πλευρά δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσο διατηρείται και αυτή η ένταση, θεωρώ ότι τόσο πιο κοντά έρχεται η Πράγα, ότι να πάει ο Τούρκος Πρόεδρος στην Πράγα. Το σίγουρο είναι όμως ότι στην τουρκική πλευρά ακόμα το σκέφτονται, διότι εκεί οι πιέσεις θα είναι πάρα πολύ έντονες προς την τουρκική πλευρά. Διότι έχουμε μια Τουρκία που ουσιαστικά με επίσημες δηλώσεις μιλάμε, δεν μιλάμε για τους αναλυτές. Έχει πει ότι θα αμφισβητήσει τα σύνορα σε περίπτωση που δεν αποσύρει τα στρατεύματά της. Έχει μιλήσει για πιθανότητα χρήσης νόμιμης άμυνας, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και μάλιστα ότι θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Έχει δηλώσει ότι τα όπλα που έχει η Ελλάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν είναι αρκετά. Αυτά είναι μια εύκολη υπόθεση για την Τουρκία. Μιλάει δηλαδή μια τέτοια ρητορική. Και έχουμε βεβαίως μια Τουρκία που έχει δηλώσει πάρα πολλά αντιδράσεις σε σχέση με όλοι υπάρχουν στο εσωτερικό και της βεβαίως Τουρκίας και Κύπρος. Από το γεγονός ότι υιοθετείται οποιοδήποτε fake news κυκλοφορεί από τον Τούρκο Πρόεδρο και τους επιτελείς. Τι αντιδράσεις να υπάρχουν από ποιον? Στο εσωτερικό της Τουρκίας. Από κάποιες άλλες ομάδες. Γιατί? Εγώ δεν έχω. Οτιδήποτε fake news έχει κυκλοφορήσει υιοθετείται και αναπαράγεται. Αφού η αντιπολίτευση του λέει επί 10 του τα λέει. Ναι, επί 10 του λέει αυτά που λέει εκείνος όμως. Συγγνώμη, σε μη πραγματικά γεγονότα. Ναι, έχετε δίκιο. Να σας δώσω και μια είδηση, επειδή το ψάχνω το ρεπορτάζ, προσπαθώ να το επιβεβαιώσω, επειδή διάβασα και σε ελληνικές ιστοσελίδες και σε κάποιες τουρκικές, ότι χτες το βράδυ έγινε μια μεταμεσονύχτια σύσκεψη με τον Ακάρ κτλ. Το ψάξα. Δεν μου έχουν πει ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το ψάξα στις ιστοσελίδες, στις τουρκικές, στις μικρές. Το ψάξα με ρεπορτάζ. Μου λένε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Χθες είχε κάνει με τους επιτελείς το απόγευμα μια σύσκεψη κανονική προγραμματισμένη. Άρα να προσέχουμε κι εμείς πολλές φορές να το διπλοψάχνουμε το θέμα. Γιατί ναι, γιατί έχει πολύ περίοδος. Έχει πολύ δίκιο που το λες, Μανώλη, γιατί κυκλοφόρησε. Ας μην διαζόμαστε. Ότι έκανε σύσκεψη με τους στρατηγούς, ειδικά για την Ελλάδα. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και μπουρουμπούρου. Επειδή το είδα κι εγώ σε κάποιες μικρές τουρκικές ιστοσελίδες. Και δεν ήμουν σίγουρος και το είδα και σε ελληνικές ιστοσελίδες μεγάλες. Είπα στο ψάξω, αυτό που ρώτησα μου λένε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η σύσκεψη έγινε το απόγευμα κανονική όπως ήταν και δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Και μάλιστα ο Ακάρ χτες δεν είπε τίποτα για την Ελλάδα. Ο Ερντογάν είπε, αλλά η αυριανή σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ναι, αφορά την Ελλάδα, ναι, αφορά τα νησιά, ναι, αφορά τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και εκεί η δήλωση, η ανακοίνωση θα είναι αρκετά σκληρή από όσο. Καταλαβαίνουμε. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, θα μας πούν την ώρα που θα κάνουν την απόβαση. Τι ώρα φεύγει το βομβαρδικό. Τι άλλο σκληρό να πούν, αλλά εν πάση περιπτώσει, Μανώλη, εσύ δεν τα ακούς αυτά. Εγώ θέλω, αν μπορείς να μας υπενθυμίσεις, θέλω γεγονότα.
ήταν ή θα ήταν συμπαραγωγή στα F-16 και στα F-35. Ή και στα δύο ή σε ένα από τα δύο. Η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός. Η Τουρκία συμμετείχε, ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-16 στο εργοστάσιο του Εσκί Σεχίρ, όπως συμμετείχε και στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35, το οποίο είχε παραγγείλει και 100 μάλιστα, ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 15-18 δισεκατομμυρίων και αποκλείστηκε από την Τουρκία λόγω της επιλογής της να αγοράσει το αντιεροπορικό σύστημα της Ρωσίας. Έχω πείμος για να κάνω σχόλιο από αυτού, αλλά ας κλείσουμε το Μανώλη, για μην δεν θέλω να... Το κατάλαβα. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Μανώλη Κωνσταντίδης. Παιδιά, γιατί έχει σημασία και οι έγκαιροι, και οι έγκυροι και οι έγκαιροι. Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στα χωρία των ειδικών, αναλυτών, στρατιωτικών κτλ. Διεθνολόγων και όλα αυτά. Απλώς με τη λογική, όσο μπορεί να προσεγγίσει κανείς τη λογική. Όταν έχεις ένα κράτος το οποίο έχει προοδεύσει, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ερντογάν στα πρώτα 10 χρόνια της καριέρας του έκανε επιθετικό καπιταλισμό. Δηλαδή εμείς είμαστε γατάκια δίπλα. Εντάξει, εμείς είμαστε κομμουνισμός ακόμα. Γι' αυτό και έχει γεμίσει η Τουρκία εργοστάσια. Τώρα θα μου πεις, έκανε καπιταλισμό με βάση δικούς του κανόνες, δηλαδή του αρχηγού που τα παίρνει όλα. Θέλω να κάνω ξενοδοχείο εκεί. Φέρτο, δικό μου. Δεν έχει εκεί Συμβούλιο της Επικρατείας και θα κάνω και θα προσφύγω και... Έγινε. Και... Επιτροπές έγινε. Παραεπιτροπών. Το έβαλα κάτω στο μυαλό μου, θέλω, Φερρυππίν, να κάνω αυτό το τεχνικό έργο. Δεν κρατάει σαν την Ελλάδα χρόνια, σαν την Κολόνια. Δεν θυμάσαι το εργολάβο που το είπε. Το 23 θα είναι. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Ωραία. Άρα λοιπόν, εδώ είναι, αυτό είναι το τύπος του πολιτεύματος, δηλαδή ο αυταρχισμός. Αλλά βάλτε αυτό στην άκρη. Όταν λοιπόν έχει. Αλλά ο καπιταλισμός ήταν επιθετικός τα πρώτα 10 χρόνια. Μετά από το 13 και μετά τα κάνει. Μην πω τι τώρα στην τηλεόραση δεν κάνει να λέμε τέτοιες λέξεις. Λοιπόν, έχει λοιπόν ένα κράτος το οποίο κάνει επιθετικό καπιταλισμό και αναπτύσσει ένα πράγμα που εμείς ακόμη το φοβόμαστε. Εδώ να το σκεφτούμε, το φοβόμαστε. Φοβόμαστε τους συνδικαλιστές. Την αμυντική βιομηχανία. Εκεί την αμυντική βιομηχανία την έκανε ιδιωτική. Πήγε ο γαμπρός του. Τι είδες, στο γαμπρό, ναι. Ναι, αλλά ο γαμπρός βρήκε. Πήγε σε πανεπιστήμιο στο οποίο Έλληνες καθηγητές ήταν advisor στο πρόγραμμα για τα drones. Τα drones τα βρήκε ο γαμπρός. Μάλιστα. Και τα βάλανε στην αμυντική βιομηχανία την ιδιωτική και τα παρήγαγαν. Εντάξει, εμείς εδώ τώρα σκεφτόμαστε ακόμα αν τι θα κάνουμε με την ΕΑΒ. Okay. Έχεις λοιπόν ένα τέτοιο κράτος το οποίο κάνει αυτά τα βήματα. Σύμφωνοι. Και λέει τώρα ο Μανώλης, θα ήταν συμπαραγωγή και στα F-16 και στα F-35. Τα οποία τώρα διακυβεύεται αν θα τα πάρουν. Και ρωτάω, πόσο θέλεις να το φτάσεις εκεί το πράγμα. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή πόσο, επειδή ακούω και στην Ελλάδα οι κάποιοι με έως πρότινος, λέγανε τι φοβερή αρχηγάρα είναι αυτός ο Ερντογάν. Ερμπακάν πήγα να πω, είναι ο προγονός του. Τι φοβερός αρχηγός είναι αυτός ο Ερντογάν. Πω, τι αρχηγάρα. Τα κάνει όλα. Τι κάνει όλα. Για να δούμε τι έχει βγάλει. Δηλαδή τι επέτυχε ο Ερντογάν έως τώρα. Τσαμπουκαλίκια και μετά βάζουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια. Επαναλαμβάνω. Η χώρα αυτή, το κράτος αυτό θα ήταν συμπαραγωγός στα F-16 και στα F-35. Και τώρα παρακαλάει. Και τώρα παρακαλάει. Και παρακαλάει. Πάρει, όχι γιατί όλα αυτά, γιατί πήγε και έφερε τους S-400. Αλλά αυτά θα τα αναλύσουν οι ειδικοί, δεν χωρίζουν.